μονάδες διαβεβαίωσης και παράδοσης παραλαβής χωρίς παραλυπόμενα δεν γίνεται. Οι νέοι υπουργοί φτάνουν από νωρίς στο προεδρικό μετά συζύγων και τέκνων χαμογελαστοί. Και αμέσως σπάνε σε πηγαδάκια με τους αρχαιότερους πλέον συναδέλφους τους. Λίγο πρωτού αρχίσει η τελετή, οι έξι νεοδιορισμένοι παίρνουν τις θέσεις τους βάσει πρωτοκόλλου. Και όχι βάσει ύψους όπως οι παριστάμενοι νόμιζαν. Με τα πειράγματα μεταξύ τους να δίνουν και να παίρνουν. Τρίτος στη σειρά, ο πρόδρομος Προδρόμου δίνει τη διαβεβαίωσή του, χάνοντας ωστόσο τον δρόμο της υπογραφής. Δίπλα από το όνομα. Μετά από παρέμβαση Αναστασιάδη και του υπεύθυνου της Εθιμοτυπίας, ο νέος Υπουργός Παιδείας τελικά υπογράφει. Σε λάθος, ωστόσο σημείο. Την αρχική αμηχανία διαδέχεται το πείραγμα και γέγιο του Προέδρου. Και τέλος καλό, όλα καλά. Και εκεί που όλα κυλούσαν ομαλά και ο Κυριάκος Κούσος παραλάμβανε τα ενία του κυβερνητικού εκπροσώπου, στην αίθουσα αντιχούν παιδικά κλάματα. Ότι η συνεργασία μας θα είναι σταθερή, αγαστή, παραγωγική και κύρια. Ο Σεντόνας Τζούνιορ όχι από συγκίνηση αλλά λόγω απόστασης από τον πατέρα του ξεσπάσε λιγμούς. Με τους ψυχρεμότερους να τον απομακρύνουν από την αίθουσα και τη διαδικασία να συνεχίζεται κανονικά. Την ώρα που στο Υπουργείο Εσωτερικών ο Νίκος Νούρης προειδοποιεί τον Κωνσταντίνο Πετρίδη για τα θέλω του. Και είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι θα είναι αρρωγός και υποστηρικτής των δικών μας ετοιμάτων. Και ενώ στο Υπουργείο Οικονομικών οι στενοί συνεργάτες Χάρη έριξαν μαύρο δάκρυ για την αποχώρησή του. Στο Παιδείας ο Κώστας Χαμπιαούρης συλλαμβάνεται από τον φακό να κρύφο κοιτάζει την ομιλία του διαδόχου του. Σε έντονα φορτισμένο κλίμα στο Υπουργείο Μεταφορών, η Βασιλική Αναστασιάδη φεύγει με το κεφάλι ψηλά, εκφράζοντας μία απολογία προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Μπορεί να τους δυσκόλεψα λίγο με την ιδιαίτερη φωνή μου. Ξέρετε, ήταν και για μένα δύσκολο. Έχω μία σπάνια νόσο που επηρεάζει τις φωνητικές χορδές, αλλά νομίζω ήταν ένα καλό μάθημα και για μένα και για σας. Εμείς δεν έχουμε παρά να πούμε σε όλους καλή τύχη. Και στην Βασιλική Αναστασιάδη, πως τα καλύτερα τώρα αρχίζουν.